daqui. Από εδώ δεξιά, να πάμε ή να πάμε αυτοία. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και της εν της μνήμας της ζωή χαρισάμενος. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστης αμαρτίας ημών, δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγια Επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένι και τουρματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Και μη εις εν έγης ημάς εις πειρασμόν, αλλά άρισε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων. Τα ψυχά των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον. Φυλάσσον να φτάσεις στην μακαρίαν ζωήν την παράση φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυσήν σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται ανάπαυσον και τα ψυχάς των δούλων σου ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην ημών η αγνή και άχραντος παρθένος η Θεόν αφράστος κοίσασα πρέσβε δε υπέρ του ελεηθήνε. Κύριε ελέησον ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός που τον θάνατον καταπατήσας το δε διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον και τα ψυχάς απάντων των αδίκως φαγιαστέντων ποντίων αδελφών ημών, ότου και έστειν άνθρωπος, Κύριε, ο ζήσετε επί της γης και ουκ αμαρτήσει. Σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρξει, δικαιοσύνη σου νέων αγγελόμου σου αλήθεια. Κύριε, λέει, φόβεν, Κύριε, λέει, σου νοκησή ανάσταση στη ζωή και μακαρή ανάπαυση. Απάντων των αδίκως φαγιαστέντων ποντίων αδελφών ημών εν τη γενοκτονία. Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπωμεν στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και σου ποιό σου πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η επίσημον Κυρία δόξα σοι ο και νεκρών και ζώντων και την εξουσίαν έχουν ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάσει εκ νεκρών. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και ημνηστή αδελφή ημών. Αιωνία σας η μνήμη. Αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο πατήσας και της εν της πνήμας η ζωή χαρισάμενο. Να προσέλθει στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό.
Δημαρχάρχα, εκπρόσωποι των πολιτικών αρχών και αυτοδιοικητικών αρχών, εκπρόσωποι της στρατιωτικής ηγεσίας και των σωμάτων ασφαλείας, αγαπητοί συμπατριώτες, η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου είναι μέρος ενός ευρύτερου σατανικού σχεδίου που εξήφαναν τα νοσηρά μυαλά των Νεοτούρκων και μετέπειτα Τούρκων εθνικιστών του Μουσταφά Κεμάλ ενάντια σε όλους τους χριστιανικούς λαούς της Ανατολής. Έλληνες, του Πόντου και της Μικράς Ασίας, Αρμενίους και Ασσυρίους. Προκειμένου να ομογενοποιήσουν θρησκευτικά και φυλετικά τη Μικρά Ασία και να σφυριλατήσουν ένα νέο τουρκικό κράτος σύμφωνα με τις αρχές και τα οράματα του παντουρανισμού παντουρκισμού. Η γενοκτονία αποτελεί ένα διαρκές αταράγραφο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και όχι μόνο ένα ιστορικό γεγονός επί το οποίο χωρούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Η δε άρνηση της γενοκτονίας αποτελεί το τελικό στάδιο αυτής που νομιμοποιεί το θήτη και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διάπραξη νέων γενοκτονιών. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ξεκάθαροι απέναντι στο ζήτημα της γενοκτονίας και να συστρατευτούμε με όλες μας τις δυνάμεις των αγών ενάντια στη βαρβαρότητα. Έχουμε χρέος ως Έλληνες, ως χριστιανοί, μα προπάντων ως άνθρωποι, να υπηρετούμε το διεθνές δίκαιο και κάθε έννοια ανθρωπισμού, αποκρούοντας τις προσβολές και καταδικάζοντας απερίφραστα, χωρίς σκοπιμότητες, κάθε γενοκτονία, οπουδήποτε και οποτεδήποτε έλαβε χώρα. Εμείς, οι απόγονοι των 353.000 γενοκτονημένων Ελλήνων του Πόντου, έχοντας βαθιά συνέστηση του ιερού καθήκοντος που αναλάβαμε, αγωνιζόμαστε για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των προγόνων μας με μοναδικό οδηγό τις αθώες ψυχές τους. Λογοδοτούμε μόνο απέναντι σε αυτούς την ιστορία και είμαστε αποφασισμένοι να νικήσουμε. Όλοι μας, πρωτοβάθμια σωματεία μέλη, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, η Διεθνή Ομοσπονδία Ποντίων Ελλήνων και ο καθένας από εμάς ατομικά, αψηφώντας το προσωπικό κόστος και την όποια διακινδύνευση, προωθούμε το ζήτημα της γενοκτονίας σε ξένα κοινοβούλια και επιστημονικά διεθνή συνέδρια και αναλαμβάνουμε πολλές φορές να φέρουμε στις πλάτες μας υποχρεώσεις άλλων, προκειμένου προσθέτοντας ψηφίδες να καταφέρουμε να συνθέσουμε το μοσαϊκό της τελικής δικαίωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Λαρισαίων για την ανάπλαση της πλατείας. Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνει η εκδήλωση χώρα σε έναν χώρο ευπρεπισμένο. Ευελπιστούμε να ολοκληρωθεί η ανάπλαση και να έχει έναν περιβάλλοντα χώρο το μνημείο που το αρμόζει. Επίσης, χθες το βράδυ, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία μας πραγματοποίησε μια τελετή μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων και των Αρμενίων στις στήλες του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα. Εμείς ευχαριστούμε την πολιτεία για αυτές τις δράσεις, αλλά πέραν αυτών των εκδηλώσεων, θα ήθελα να ζητούμε και απαιτούμε να μας συνδράμει ουσιαστικά στον αγώνα που δίνουμε για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας. Καθώς θα έπρεπε η ίδια να ηγείται των προσπαθειών, γιατί το ζήτημα της γενοκτονίας δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε εμάς τους Έλληνες Ποντίους, ούτε καν να καταστεί ελληνική υπόθεση. Είναι ζήτημα πανανθρώπινο και απαιτείται η συνδρομή όλων με όλες τις δυνάμεις. Ευχαριστώ. Αιωνία του Σουμίνη. Εκπρόσωπος ενόπλων δυνάμεων. Δήμαρχος Λαρισαίων. Εκπρόσωπος του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρειας Θεσσαλίας. Εκπρόσωπος Περιφερειακού Διευθυντή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας. Εκπρόσωπος
Πρόεδρο Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ομουλάρισας. Σύλλογος Ποντίων Λάρισας. Σύλλογος Κυπρίων Λάρισας. Σύλλογος Κρητικών Λάρισας. Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αδέρφου Ο Θεταλός. Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών Λάρισας. ΣΥΡΙΖΑ Νομού Λάρισας. Ενός λεπτού σιγή ακολουθεί ανάκρουση εθνικού ύμνου. Έλα, μισθά! 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 Έλα, μισθ
Νικόλα! Τι έγινε, Γιώργο! Κεκελέκης, πού πας! Κεκελέκης, πού πας! Κεκελέκης, πού πας! Κεκελέκης, πού πας!